Έτσι. Δρώνουν αυτοί που είναι ψεύτες. Όχι αυτοί που λένε την αλήθεια. Wow. Είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μου όμως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα της Ζαμπούας, Δανιελούδα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο κράτος δικαίου, των πορισμάτων για δεκασμών και δωροδοκίαν, των εισαγγελέων και των βοηθών εισαγγελέων με τα καθαρά χέρια, στο κράτος της μπανανίας, του κεραζού, του καϊσού, του σίκου, του βάρτικου. Μα τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου, μες τον τόπο που αναστήθηκες για να μας σώσεις και εμείς χάσκουμε. Εμείς δεν σωζόμαστε με τίποτε, πέταρε, Ντανιέλα, και είναι μπελάνο, α. Είναι μπελάνης. Ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, με βάση την ποινική ανάκριση καλή, θα στείλει στο δικαστήριο τον βοηθό Γενικών Εισαγγελέα με την κατηγορία της δωροδοκίας. Από την άλλη, ο Ρίκος Ερωτοκρήτου κατηγόρησε τον Γενικό Εισαγγελέα και καμπόσους δικηγόρους στη Λευκοσία επίσης για δωροδοκία. Δηλαδή, για να καταλάβω, τούτοι οι δυο εισαγγελείς που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις για να κατηγορούν τέλος πάντων τους κλέφτες που μας κατακλέφτουν τόσα χρόνια, αλληλοσκοτώνονται. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι, και τους κλέφτες της σήμερα ημέρα τώρα, ποιος θα τους βάλει φυλακή αφού τούτοι οι δυο αλληλοτσακώνονται. Κανένας, αγάπη μου, this is Cyprus, έλα χαλάρωσε και να μου ποθεί και τίποτε. Το τι όλοι που λαλείς, καμνού πάστη, πίνουν σαπάνια και φωνάζουν να μας δείσει η νομική μας υπηρεσία. Καταλάβες. Εντάξει. Αν μπορώ να είσαι condition. Ή ο βοηθός γενικός εισαγγελέας. Εγώ θα είσαι να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε. Ενδεχομένως κύριε Γενική. Ενδεχομένως κύριε Γενική. Ενημερώσατε. Ένας που δεν υπέβαλε ερώτηση. Πραγματικά είναι ρε ζηλίκη, πραγματικά. Να σου δω αφάτσο μια μπόστιση μέσα. Εκάψαν το ρε κούι μου ρε, εσταυρώσαν το ρε, ήβραν το πιτσί και στήσαν το την πάλι ρε. Πρόεδρε, εντάξει, τι μπορείς να κάνεις σε τους την περίπτωση. Αφού έτσι λέει το πόρισμα, πρόεδρε μου. Μπορεί να λάθος το πόρισμα ρε ζητούλα μου. Πρόεδρε, μπορεί να κάνει και εσύ όπως το Χριστόφκα που έσυσε το πόρισμα του και στρέκα ντρούσαν του και σύλληζε κάτι. Σωστό ρε χασικουλέτο μου, αλλά εγκρίμαν το ρε κουίρε, ένα αρφούι λε με σανούι ρε. Πάντως, πρόεδρε μου, το ρικούδι μας έντσι γλιτώνει την τη δίκη. Με διόρισα έναν πλάσμα και να μην έχει πρόβλημα ρε. Όχι πρόεδρε μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είσαι, αλλά σου
Αγάπες μου, εγώ νομίζω ότι θα είναι πιο σωστό και πιο πρέπον να διορίσω ποινικού ανακριτέ να εξετάσει την απουλανή ο Ρίκορ. Ένα πιο δίκαια τα πράγματα. Να χαρίσω την απαστροφή. Μην διορίσει άλλα άτομα γιατί θα μπορούμε και να σε φτάσουμε. Πρόεδρε, πρόσεχε. Κι όλα μπει με στα τάραφια του Γενικού Εισαγγελέα, γιατί ένα γκάζωθεί μαζί μας. Ένα λεπτό ρε χάσει κουλέτσο μου, γιατί να με νευριάζει και εσύ τώρα. Να μου κάνω. Εν είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας ρε. Είσαι. Επί τώρα, άκου να σου πω γε μου, πριν να πάρεις τον Λίον Περίπατον, θα βγάλεις μια ανακοίνωση ότι διορίζω ποινικούς ανακριτές να εξετάσεις και να πουλαλεί ο Ρίκος, εντάξει. Να μου πει, εσύ κόψιμο. Κόψιμο ρε, εκαρά μετά τον, ρε μα πού σε ύβρα ρε και σένα. Απάντηση Γενικού Εισαγγελέα. Θα κοιτάξουμε. Έλα ρε χασικούλτε. Έτω ρε. Μάνι μάνι ήρθε μπόσο του ρε. Ήρθε μπόσο του ρε. Τροπή. Τροπή. Τροπή ρε. Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τροπή ρε. Δεν σέβονται καθόλου ρε. Τσάι Προέδρε μου. Τα σάκι ο λαός σαν τσάι. Φέρ μου τα σάκι. Φέρ το δάρε. Ενημερώσατε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτό το πόρισμα, κύριε Γενική. Πρέπει να σας πω ότι καθηγόντως δεν έχω ενημερώσει κανένα. Δεν το χωνεύω ρε, Να πει του άρχοντα, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ντροπή ρε. Προσβάλλτηκε, Πρόεδρε μου, αφού και εσύ, ενεκατώθηκες έτσι, λιουλούδι στο έργο του. Πάντως είναι αλήθεια ρε παιδιά, χάλασε πολλά το κλίμα. Μόνο αν ευκεί να κάνει δηλώσεις ο Δημήτρης ο Χριστόφιας σωζόμαστε. Μπράβο ρε Μουτσί. Πρόεδρε, εγώ θα επρότεινα να κατεβάσετε τους τόνους και να δείξετε μεγαλοψυχία. Να δείξει εκείνος που να δείξω εγώ. Πρόεδρε, εσύ είσαι μεγαλοψυχότερος. Είμαι ρε. Είμαι και μεγαλόψυχο και φτανό καρτό και μαλακτό και μοούλα ρε. Θα κάνω μια νύπια επιστολή χασικουλέτων. Μπράβο πρόεδρε, μπράβο. Πρόεδρε, βάλτε σε σου ο Γενικός Εισαγγελέας. Τώρα αγαπές μου, τώρα ήρθε μπόσο του. Δώστε προσοχή ρε, αλλά δεν βρούμε και την ίσια του ρε. Κόντι μου τα πάνε, ο τρυπήθαμος, ο κόντος του πεις, ο Λουδοβίκος ο 16ος. Εσύ την και εφημερίδα την επιστολή, πόπο. Παναγία μου, έχουμε μεγάλη κρίση. Θυμίζει μου πέτρινο ποτάμι. Εις το μελά που έγινε τούτος ο Χριστόφια ρε, να κάνει καμιά δήλωση ρε. Το θέμα είναι διαφορετικό κατά πόσο ανώτερος στρατηγός αξιωματούχος παραμένει στη θέση του ενώ βρίσκεται υπό κατηγορία. Αυτό είναι θέμα. Αναφίβολα θα παραμείνω στη θέση μου. Ρε αγαπούλες, πάντως άκουσα ότι μετά τις σοβαρές εξελίξεις που είχαμε στην νομική υπηρεσία, ο Νίκαρος Τσιμπάς των Προεδρικών σύρνει τα σάκια. Αληθεύει την Τανιελούδα μου. Όχι, ο Πρόεδρος σταμάτησε αυτό το χόμπι. Είναι όμως αναστατωμένος, διότι οι δύο συνεργάτες του στην νομική υπηρεσία που αυτός διέλεξε και αυτός διόρισε, έκαναν τα λιλίτσα. Ναι, αλλά διέταξε ποινική έρευνα κατά του Κώστα Κλειρίδη. Τι ήθελες να κάνει να κακοφανίσει το Ρίκο που έλεγε σαν ζητιό. Έχουν ζητιό τώρα μια έρευνα εναντίον τους, οπότε κανένας δεν με παραπονιέται. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα. Παραπονιέται ο κόσμος. Τον κόσμο δηλαδή, τον υπολογίζουν. Φωνάζει ο κόσμος. Παουρίζει, τσιριλά. Σκένει στα μπαλκόνια, στα δώματα. Έγινε ρε κουμπάρε το πράγμα. Καλά, ρε Νίκα, ρε μου. Αφού το τυφιό είναι τσατίζαν, δεν τα βρίσκαν, δεν τα του έβαλε μαζί. Πάντα στο Προεδρικό σκέφτονται πώς να αλλάξουν την κατάσταση. Εκαλέσαν μάλιστα όλου του καναλάρχε να πα συμπάνω να το συζητήσουν. Και τι θα κερδίσει ο Πρόεδρος, ας πούμε, με μια συζήτηση και μια διάσκεψη. Μαζί και τον ίδιο που θέλει τη διάσκεψη. Αλλά για ποιο. Θέλει να τους πείσει να οργανώσουν μια τρίωρη διακαναλιακή συνέντευξη του Δημήτρη Χριστόφια. Κατάλαβα που μάχονται να το πάρουν συνάχ. Δυστυχώς δεν σας σώζει ούτε τούτο. Κύριε Εισαγγελέα, αυτή την υπόθεση εμπλέκονταν ισχυρά άτομα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιοι επιχείρησαν να παρέμβουν είτε στις έρευνες είτε και μετά. Δύσκολο τώρα. Κοιτάξτε ένα πράγμα. Έχετε ένα Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος μπορεί να
παρουσιάζει κατά κάποιους ίσως κάποιες ελλείψεις, όπως άλλοι αδυναμίες. Όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι πάντα ειλικρινής μαζί σας και τίμιος. Υπήρξαν κάποιες παρεμβάσεις, έμμεσες κατά κύριο λόγο. Έχουμε μαζί μας τον Υπήμονα της Νομικής και Προφέσορα του Συντάγματος, κύριον Αλέκτον Μαρκίδη. Παρακάτε. Κύριε Μαρκίδη. Μα τώρα το είπαμε, αγαπητή. Την Αγία Εβδομάδα είχαμε διαμάχη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου με την Εκκλησιαστική Επιτροπή Τράχωνα για 450.000 ευρώ. Χριστός Ανέστη. Ποια είναι η ερώτηση σας, αγαπητή μου, κυρία Δαδουλάκη? Τι προνοεί η εκκλησιαστική νομοθεσία για το ρόλο του Αρχιεπίσκοπου? Σύμφωνα με τον εκκλησιαστικό νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1456 περί λεφτών και χρημάτων και συγκεκριμένα στη σελίδα 34, ψαλμός 5, προσευχή 9, τροπάριον 112, κάθετος αλληλούια. Μάλιστα. Αναφέρει ρητά, αγαπητή μου, ότι οποιοδήποτε νόμισμα, κέρμαν ή χαρτονόμισμα, πολύτιμος λίθος ή χρυσάφι, εισέλθει θελημένα ή αθέλητα μέσα σε εκκλησιαστικό μπαγκάρι, τότε αυτόματα αυτό μετατρέπεται σε ιερό νόμισμα μη μετατρέψιμο, το οποίο ανήκει στον κύριο, δοξάζω το όνομα του, ή στους κατατόπους αντιπροσώπους του. Κατατόπους αντιπροσώπους του? Βεβαίως. Και εδώ ο αντιπρόσωπος του κυρίου δεν είναι άλλος από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Δεύτερο. Μα είναι ξεκάθαρο, αγαπητοί μου. Άρα, σύμφωνα με τον εκκλησιαστικό νόμο, όλα τα λεφτά της εκκλησίας ανήκουν στον Αρχιεπίσκοπο. Σύμφωνα με τον εκκλησιαστικό νόμο, τα λεφτά της εκκλησίας, αγαπητοί μου, κυρία Δαδουλάκη, θεωρούνται άγια. Άρα ο μόνος που μπορεί να διαχειρίζεται άγια λεφτά είναι ένας άγιος. Και ο μόνος αναγνωρισμένος Άγιος Εκκλησίας είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος. Αν τα διαχειριστεί κάποιος άλλος, τότε θα είναι αμαρτία, τελεία και παύλα. Όμως ο Αρχιεπίσκοπος χρησιμοποιεί σωστά τα ιερά λεφτά? Τα δίνει στο πίμνιο, στους φτωχούς, ή βασικά τα χρησιμοποιεί για επενδύσεις? Αγαπητή μου κυρία Δαδουλάκη, επαναλαμβάνω, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας χρησιμοποιεί την πατροπαράδοτη εκκλησιαστική πρακτική. Ρίχνει τα λεφτά στον αέρα, όσα δεν θέλει ο ύψιστος, και πέσουν κάτω τα επενδύει. Αιρές μαϊ κέις όλα. Μα θέλεις παπά να σου το πει όλα, μα μποϊρίζεις τα βαγκάρια. Εγώ κάνω καλά τη δουλειά μου και θα συνεχίσω να την κάνω. Ακούστε, την επιτροπή αυτή ούτε την γνωρίζω, ούτε θέλω να την γνωρίσω. Να πάνε όπου θέλουν, έχουμε δημοκρατία. Θα με κρίνουν αν δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Αλλά εγώ θα κάνω καλά τη δουλειά μου, γιατί ξέρω τις ανάγκες. Εγώ κάνω καλά τη δουλειά μου και θα συνεχίσω να την κάνω. Είναι καθήκον δικό μου και εγώ ξέρω να κάνω καλά τη δουλειά μου. Ευχαριστώ. Δεν μου γίνεται δαμπή! Εντζίνο που νομίζεις. Σερ. Σκέσε! Οκ. Σκουπάλω. Θα σε πνίξω. Σερ, δώσ' την μαγιά να δάσου! Δώσ' την μαγιά να δάσου! Άντρας ο σωστός, ο προστίχος ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Τον Αύγουστο του 2013 επισκέφθηκε στο γραφείο μου στην νομική υπηρεσία δικηγόρος από τη Λάρνακα, ο οποίος υπερασπίζεται τα συμφέροντα μιας 13χρονης ανήλικης από τη Ρωσία, ο οποίος εκπροσωπούσε τα συμφέροντα της συγκεκριμένης ανήλικης σε βάρος της περιουσίας της ανήλικης ορφανής Ρωσίδας. Προς τη μικρή ανήλικη ορφανή Ρωσίδα της 13χρονης ορφανής ετεροθαλούς αδερφής τους, των μετοχών της ανήλικης ορφανής 13χρονης Ρωσίδας στους ετεροθαλείς αδερφούς της 13χρονης ανήλικης ορφανής Ρωσίδας, της 13χρονης ανήλικης Ρωσίδας. Την παρέμβαση μου ως βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για την ανήλικη ορφανή 13χρονη Ρωσίδα. Πάντως ρε καθηγητώνες, εμένα μου έμεινε μια εύλογη απορία για το πόρισμα καλή. Γίνεται από τις 77 σελίδες να μην αναφέρεται πουθενά η κυρία Γιορκάτσι? Μα τι θέλεις για μου την Γιορκάτσι, αφού είναι κατηγορουμένη. Άντε πάλι κόρη, είναι η κυρία Γιορκάτσι που κατάγγειλε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής το ρίκο νερό των Κρήτου για δωροδοκία.
Ναι, αλλά ύστερα έστειλε την επιστολή του κύριου Ρίκου του Spider-Man και του είπε ότι είναι τιμιότατος. Ε, καλά, μάνα μου, του καλή, τι του είπε η Χρυστάλλα, τα κάλαντα. Επίσης ότι είναι τιμιότατος. Ε, αφού είναι τιμιότατος, είναι τα εμπέστεψε ο άνθρωπος. Διότι το είπε ο κύριος Τσιγιάρης που λέει ότι το είπε η κυρία Χρυστάλλα Γιορκάτσι. Ναι, αλλά η κυρία Γιορκάτσι λέει ότι δεν του το είπε. Α, τώρα μπερδεύτηκα κι εγώ, α. Ξέρω εγώ που το είπε ο κύριος Τσιγιάρης, μπορεί να το βγάλει από την τσιγιά του. Προκύπτει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά αυτή την επίμαχη υπόθεση. Ενώ ο ποινικός ανακριτής διδείχθη ποινική ευθύνη στον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, το Σύνταγμα και οι κανονισμοί, αλλά και οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν παρέχουν καθαρή πρόνοια στο πώς προχωρούμε στο επόμενο βήμα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο θέμα. Όπως. Δεν θα σας πω εγώ, η επαφή εντέω στον Γενικό Εισαγγελέα να βρει διεξόδους. Ακριβώ, λίστα! Για τον όπλο! Πάντα! Είναι εσύ στην ασφαλεία, κατεβάστε και μου! Να με σε κοφτεί! Το λοιπόν, να σου τα πετριά σου να ευχηθούμε σε όλον τον κόσμο. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Βρε θα τα κάψω. Αχ, δόξα σε ο Θεός, επίγεν το Πάσχα. Μαμά, πάντως, εγώ δεν είχα ένα αποσχολείο. Παυλάκι μου, ένα πάει και να πεις έναν τραγούδι. Καμιά γυναίκα δεν μου στάθηκε, δεν με στάθηκε και δεν μ' αγάπησε πολύ. Όμοια για να αποπειράθηκε. Αμαία μου, πρέπει να βάλα 3 κιλά. Ναία μου ρε φουτούλα, δηλαδή αν παίξεις πάντα σου πραγματικά να μαχιάνεις ολόμιλου. Ρε κουμπάρε μάνα και τίποτε με πλαούνα, με σουρέκι, με σούλε, με ρύζι. Δηλαδή είναι τόσο συνδύαση, είναι συσχέδιο, ένα σκακρίσιο. Αμαία μου ρε Παυλία, πόσο να γω νύχτα πληγώνεις τη γενέκα σου. Φουτούλα μου, μη με κάνεις copy paste μάνα μου. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Πάντως, πρώτη φορά πιάσαμε το πρώτο βραβείο για το σκηνινά. Μα είδατε η δύναμη μου, εκολόχι ραουχέλιες. Όχι να τους κάνω πουλαν τι ανητή. Ε, Φουτούλη, ενέ βαρέθηκες κάθε χρόνο να χάνεις ρε. Χέλη μου, βγάλε σπάντα μάνα μου, μην είσαι αριστικός. Φέτος θα σας τραβήσουμε στη Γεροσύπου ρε. Θα σας αρχίσουμε ρε. Οικογένεια Σέλη, έτοιμη. Έτοιμη. Οικογένεια Φουτούλη, έτοιμη. Έτοιμη. Πάνε Φουτούλη δε. Πάντε δυνατά έχουμε εδώ. 5, 4, 3, 2, 1, πατήτε. Ay, tiene una mujer. Me caló en el de mi οι σφαγές θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και το σύνολο των ζώων θα κυμανθεί στα ίδια περσινά επίπεδα των 40.000 ευρωπαϊκών προβάτων.
Ρε Αθουλή, εμπελάσιμα τα πράγματα, νουλί τσακωμένοι μεταξύ τους. Ναι, κόρη, ο πρόεδρος εμαλωμένος με το Γενικό Εισαγγελέα και την Κεντρική Τραπεζή την Γιορκάτζη. Ναι, ο Γενικός Εισαγγελέας εμαλωμένος με το βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και τον πρόεδρο. Η Χριστάλη Γιορκάτζη εμαλωμένη με όλον τον κόσμο εκτός την κόρη της. Έμπηκαν κάποιοι πολιτικοί στη φυλακή και άλλοι καρτερούς σειρά. Μα πώς έφτασαμε σε αυτό το σημείο. Να σου πω την κοσμοθεωρία μου, Ραντάνη. Πριν την οικονομική κρίση υπήρχε ρευστότητα, υπήρχαν τα cash, είχαμε τις ανέσεις μας, εντάξει, και οι πολιτικοί άρχοντες ήταν μια χαρά. Τώρα όμως που δεν υπάρχει ρευστότητα και έλειψαν το cash το λιλί, εντάξει, τρώνε ένας τον άλλο, σχίζουν τα τσέρατα του, τρώνε τις πετσές τους. Προβάτα ξυπνάτε, η σειρά σας. Τελικά μετά το τεράστιο φαγωπότη που έγινε, σήμερα γίνεται μια μάχη για τα απομεινάρια. Και αυτό είναι το... το τραγικό. Σύντροφοι και συντρόφισσες, με μεγάλη χαρά σήμερα το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λαού του ΑΚΕΛ γιορτάζει τα 74 του γενέθλια. Να τα εκατοστήσει. Πάρα. Να ζήσεις ΑΚΕΛ μας και χρόνια πολλά, μεγάλο να γίνεις με κόκκινα μαλλιά, παντού να στορπίζεις τις γλώσσες στο φως και όλοι να λένε ο Βόνιαλος. Μπράβο, μπράβο. Το λοιπόν, σύντροφοι μου, έχω ετοιμάσει μια μικρή ιστορική ομιλία, θα τη χαρακτήριζα, για το κόμμα μας. Στις 14 Απριλίου 1941 ιδρύθηκε εις της Καρίνου το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε ΑΚΕΛ. Και τώρα και πάντα ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ. Από την ίδρυσή του το 1941 το ΑΚΕΛ έδωσε πολλούς αγώνες. Το 2008 ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, γιος της Ανούς Πιδοδίκοβων, εξελέγει πανηγυρικά και με τεράστια διαφορά πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μα σαν να ζεπηδήσαμε λίγα χρόνια, σύντροφε Γιάννικε. Επίρε ο Λόγια στο ζουμί. Συνέχιζε, σύντροφε. Αγαπητοί μου, σαν να και κάτι πάει λάθος. Τίποτε πάει λάθος, είναι καλά. Ο Δημήτρης Χριστόφιας, που πλέον παγκόσμια θεωρείται ο καλύτερος πρόεδρος, πέρασε ποτέ από την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, εν πάση περιπτώσει. Μα λέει έτσι πράγμα. Μα σύντροφε, τούτη είναι η ομιλία που σου γράψα. Τούτη είναι, συνέχιζε. Ο Δημήτρης Χριστόφιας με τη δράση του, τις θυσίες του και τους αγώνες και από τεγεμένα χέρι καταξιώθηκε στη συνείδηση του εργαζόμενου Κυπριακού λαού. Να γράφει έτσι πράγμα. Λέει, εδώ γράφει, λέει το σημείο. Τώρα όμως ήρθε η ώρα ο Χριστόφιας επιτέλους να πάει σπίτι του, στην αίτηση του να ξεκουραστεί και να ξεκουραστούμε κι εμείς από τον Χριστό. Μα γράφει έτσι πράγμα. Ναι, γράφει έτσι πράγμα. Εγώ το ξέρεις, σύντομα, μην την οδηγεί. Αφού εγώ τα γράφω. Είναι πριέσετε με, λοιπόν, κανένας που σας δεν θα φάει τούρτα, εντάξει, άντε, θα τα γιορτάσω μόνο του. Και τώρα, και πάντα, αγέλα, 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 θα την πέσετε του αγέλα μου, θα την πέσετε του αγέλα μου. Μαρέ, αφέ μου, άντε, κανένα κουμπαρικά μας θέλει μου πάω μπρέκ. Πάεις μπρέκ, μα μόνο να σου κάνεις μπρέκ, από κόπι, έχω και ακόμα μπρέκ. Όχι να φύγανε, σας ευχούμαστε. Πατάτε σαν την αρκέδαλο σου. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά χαμόγελα. Ντροπαλά χαμόγελα. Μεγάλα χαμόγελα. Αληθινά χαμόγελα. Η οδοντική πλάκα μπορεί έτσι να κρυφτεί σε πολλά σημεία, προκαλώντας προβλήματα στα δόντια όπως πέτρα και τεριδόνα. Η νέα σύνθεση της AIM Expert Protection με Zinc Microgranules είναι 3 φορές πιο δυνατή κατά της οδοντικής πλάκας στα δύσκολα σημεία. AIM Expert Protection. 3 φορές πιο δυνατή κατά της οδοντικής πλάκας, όπως και αν είναι το χαμόγελό σας. Αυτό το Σαββατοκυριακό μη ψάχνετε αλλού. Μόνο για 2 μέρες σε τραπέζι με 2 καρέκλες ρατάν από 44 ευρώ, τώρα 29. Και πλαστικό ερμάρι από 77 ευρώ, τώρα 43. Super Home Center. Και μη ψάχνετε αλλού. Πάσχα παραδοσιακό. Πάσχα με πασχαλινό. Πασχαλινό λαχείο ΡΙΚ. Κυκλοφορεί για να χαρίσει χαμόγελα αισιοδοξίας και 60.000 ευρώ. Κλήρωση 23 Απριλίου. Πασχαλινό λαχείο ΡΙΚ με 2 ευρώ. Η αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Είναι ωραίο να μην χάνεις ποτέ τις φωτογραφίες σου, ακόμα και αν το smartphone σου έχει χαθεί. Απόκτησε τώρα το Samsung Galaxy A5 με 0 ευρώ αρχικά, με RED 3 και 3 GB personal cloud.
για την ασφαλή αποθήκευση των φωτογραφιών, βίντεο και επαφών σου. Ακόμη κάτι καλό από τα Red. Sita Mobile Vodafone. Power to you. Στο καφέ του χαμένου χρόνου. Κάθε Παρασκευή βράδυ στις 10.30. Ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος παρέα με φίλους και καλή μουσική ταξιδεύουν στον χρόνο. Το θέμα της εκπομπής σήμερα είναι αυτό. Είναι ο χρόνος που τελειώνει. Με κουβέντες της νύχτας αληθινές, για στιγμές και ανθρώπους, όνειρα και διαδρομές. Δόξε με και μη λυπάσαι. Όσοι με τον χαρό γίναν φίλοι. Στο καφέ του χαμένου χρόνου. Κάθε Παρασκευή βράδυ στις 10.30 από το Ρικέν. Πατάτες αντινακτές, δαλό σου. Ακόμη μια πρωτιά για την Κυπρούλα μας. Η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα στους πρόορους του κετούς. Αυτό αναφέρεται κυρίως στις πολύτιμες κύρις μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Δηλαδή, για να το πούμε απλά ελληνικά, να καταλάβουν όλοι οι Ντάνοι μου, γεννούν τρίδημα, τετράδημα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία στην Κύπρο, το 2014 γεννήθηκαν 135 τρίδημα μωρά. Μα γιατί κάνουν τόσα τρίδημα? Ο Κυπρέος μάνα μου έχει τσάλες δουλειές. Θέλει να τελειώνει μια άντζεξο. Ξαπολά τη στα τσοχαμέ, κάνει τα ούλα μαζί να τελειώνει. Και δύσκολο να κάνει τρίδημα. Και τι είναι πιο δύσκολο, δεν καταλαβαίνω. Για τη γυναίκα είναι αλλά για τον άντρα μπορεί να το πω. Και πώ κάνει τρίδημα? Μα αν ξέρει, πάμε ένα σου να σου εξηγήσω. Μην με λάρετε. Τι να πούμε, υποτιμά. Πάμε μέσα, με θεωρεί ότι έχω πολύ νεύρο, εντάξει. Εμπαίσω, σου εξηγήσω εγώ. Θεωρεί με τη σχέδιο, έχω πολύ νεύρο. Όπω εμεί που πάμε, είμαι και που κάτω. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά! Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι το Πατάτα News Center που κάνω με τα Ριελούδα μου. Ναι, ναι. Ναι, καλά, ξεχάσατε. Ναι, μου συγχύστηκα τέλεια. Καλωσορίσατε στην. Να μπουν άλλο, δεν έχουμε μην κάνουμε. Με τα καθαρά χέρια, στο κράτος της μπανανίας, του κεραζού, του καϊσού, του σίκου του βάρτικου. Μα τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου, τα Ριελούδα μου συνέχεια. Λοιπόν, ο Γενικός Εισαγγελίας Κώστας Κλειδίδης με βάση την ποινική ανάγκη. Έτσι να μείνω ζάμε στο μονολόγο σου. Ρε Βαγγλή, για όνομα του Θεού, α, πόσο να γιώγω, τόσους καμπούτρας. Να ζήσει η Σάκελ μου και χρόνια πολλά, μεγάλο να γίνεις με κόκκινα μαλλιά. Γιατί αν μπεις μες στα ταραφιά του Γενικού Εισαγγελέα, ένα κάτσο εσύ δεν σκείς. Νομίζω να σου πιστεύω μέσα. Αν δεν ξέρεις εσύ. Πρόεδρε, εγώ να απαντήσω όπως το Χριστόφια, που εσύ είναι το πόρισμα του. Σου τραγανούν σαν του σύλληση κάτι, πρόεδρε. Σωστό ρε, χάσει που λεπτό μου. Σωστό ρε Χαζιβουλέτρο μου, όμως είναι κρίμα ρε παιδιά, το ρηχτού είναι, να αρφού είναι μέσα, δούμε. Άντε, αφήγε λόγια, δεν είσαι τα πατάτρα. Α, γιατί. Εγώ, στον τυχόν λόγιο, του γένω παλέ, τι τον αφαγγέλα. Έτω ρε, έτω ρε, έτω ρε, ήρθε μπόσο του ρε. Ε, τι να πω να πόσο του ρε. Α, να μπεις σε εκείνο το σημείο Παναγιώτη πρέπει να... Πρέπει να στείλω μια επιστολή. Κατέβαστο, όχι κατέβαστο, κατέβαστο μπου. Είστε πρόεδρε. Θα πεις να πούμε. Όχι. Λέω ότι σκάλε σπουλιά στον αέραθρο. Στη γη είναι ένα άλλος αφού. Δεν το έχω νευκό ρε αγάπες μου, δεν το έχω νευκό. Πάμε.
το έχω εύκολο, αγάπη μου, δεν το έχω εύκολο. Να πει το φρόνημα. Ωραία. Κλίμα, μόνο να κάνει δηλώσει ο Χριστό, πια σώζουμε. Πρόεδρε, δείξε μεγάλο ψυχή. Ρίξε. Ένα ακουστήκε. Ναι, ναι, το αφού άκουσα, ούτε εγώ. Ένα δείξει γίνοντρε. Πρόεδρε, μην ξεχνά, εσύ είσαι ο μεγαλοψυχίστο. Εσύ είσαι απόλυτο δίκιο, ρε. Ρε, γίνεται. Να δείξει γίνο. Πρόεδρε, εσύ είσαι μεγαλοψυχότερο. Κοίταξε να δεις, πρόεδρε, εγώ προτείνω να κατεβάσετε τους τόνους και να δείξετε μεγάλο ψυχία. Να τα κατεβάσει ζήτος, πού να κατεβάσω εγώ. Πρέπει να κατεβάσει το στόνο. Πατάτε σαν την ακτέδαλο σου.